απέστειλε προτάσεις ειρήνης στο Βυζαντινό Αυτοκράτορα, με τις οποίες τον καλούσε να παραδώσει ειρηνικά την πόλη, απερχόμενος όπου βούλεσε μετά των σοναρχόντων και των υπαρχόντων αυτής. Ο Αυτοκράτορας, με τη σύμφωνη γνώμη της συγκλήτου, διεμήνησε στο Σουλτάνο ανάμεσα στα άλλα και τα εξής: «Ως προς το να σου παραδώσω την πόλη, ούτε δική μου είναι, ούτε κανενός άλλου που κατοικεί σε αυτήν. Αποφασίσαμε από κοινού να πεθάνουμε με τη θέλησή μας». Στις 8 το πρωί της 29ης Μαΐου, η περιοχή της πύλης του Αγίου Ρωμανού, όπου μαχόταν ο Αυτοκράτορας, δέχτηκε επίθεση από τα Νότα. Όταν αντιλήφθηκε πως ήταν περικυκλωμένος από τους Τούρκους, ακούστηκε να λέγει: «Ουκ έστι τίς των χριστιανών, λαβήν την κεφαλήν εμού». Λίγο μετά έπεφτε νεκρός, άγνωστος ανάμεσα στις εκατοντάδες των πεσόντων, ο Κωνσταντίνος Δραγάτσης, ο έβδομος των Παλαιολόγων, ο έσχατος των Ελλήνων Αυτοκρατόρων, ο υπερασπιστής της πόλης του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η κραυγή ότι η πόλη είχε χαθεί αντίχησε στους δρόμους. Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Σας καλωσορίζουμε και απόψε στην εκπομπή μας, μια εκπομπή με λόγο ρωμαϊκό. Στη σημερινή μας κουβέντα θα θέλαμε να συζητήσουμε με τον εκλεκτό καλεσμένο μας ένα θέμα το οποίο κάθε Μάη στις 29 μας φέρνει μαύρες αναμνήσεις. Τη μέρα εκείνη που αλώθηκε η πόλη. Εμείς όμως δεν θα θέλαμε να κάνουμε μνημόσυνο για την 29η Μαΐου του 1453 όταν έπεσε η πόλη. Αλλά να είναι αφορμή μιας κουβέντας να δούμε τα μηνύματα και τις ελπίδες που βγαίνουν μέσα από αυτό το γεγονός. Αφορμή για τη σημερινή κουβέντα και για τον καλεσμένο, για τον οποίο έχουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή που τώρα έχουμε απόψε στη ρωμαϊκή παρέα μας, είναι ένα πρόσφατο άρθρο που είχε γράψει στις 29 του Μάη του 1453 «Σύγησαν τα ειδόνια, πήραν να κλαίνε τα πουλιά, πήραν να αποπέρνουνε τα οργισμένα χρόνια, η μέρα τρίτη», και συνεχίζει: «Μελαγχόλησαν οι καιροί, μέσα στο θρήνο των πουλιών μαρμάρωσε ο βασιλιάς, δεν πέθανε, κοιμάται, τον κρύψανε οι άγγελοι σε μια θεόκτιστη σπηλιά, εκεί τη μέρα καρτερή να του μιλήσει ο ουρανός να αναστηθεί». Κοντά μας ο εκλεκτός και διακεκριμένος θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Σταύρος Μποζοβίτης, τον οποίο και καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Στους τηλεθεατές μας, με τις καλύτερες ευχές. Είμαστε στην αναστάσιμη περίοδο και το χρώμα της Αναστάσεως δένει τέλεια με την μνήμη αυτή, παρόλο που ενδεχομένως μια άλλη οπτική θα τα φανέρωνε ως κάτι αντίθετα. Έτσι ακριβώς, και όπως είπαμε και στην εισαγωγή, αντί μνημοσύνου, επειδή ξέρουμε το δικό σας λόγο που δίνει μια άλλη διάσταση και αποκαλύπτει μια άλλη πτυχή που βγάζει στοιχεία που νομίζω θα άξει τον κόπο να τα ακούσουν οι τηλεθεατές μας. Το άρθρο σας, για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε την κουβέντα και το οποίο πραγματικά με συγκίνησε, είχε τίτλο «Προσμένοντας την Ανάσταση του Παρμαρωμένου Βασιλιά». Ναι, ναι. Νομίζω και μόνο από αυτόν τον τίτλο το ερέθισμα και για μένα αλλά και για τους τηλεθεατές είναι δεδομένο. Ναι. Προσμένουμε την Ανάσταση και αυτό το μήνυμα βγαίνει από τα μνημόσυνα που είπατε ότι γίνονται. Προσέξτε, είναι πρώτη φορά στην ιστορία μας μετά που τόσο πολλά μνημόσυνα γίνονται σε όλο τον ελλαδικό χώρο και έξω από αυτόν για τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο. Αυτό το έχετε προσέξει. Είναι γεγονός. Δηλαδή κάθε χρόνο
ακούμε και σε... να απλώνεται αυτό. Παλαιότερα γινόταν στο Μιστρά κάτι, είχε καθιερώσει ο Σίμων Καράς τις εκδηλώσεις αυτής της ημέρας και το μνημόσυνο, που είναι και η αρχή κιόλας αυτών των εκδηλώσεων. Ο Σίμων Καράς, ο Κόντογλου είχε συμβάλλει σε αυτό πάρα πολύ, αλλά τώρα αυτό έχει πάρει μια έκταση. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει άραγε? Ότι... Πώς το ερμηνεύεται αυτό? Ακούγεται ο καλπασμός του αλόγου του μαρμαρωμένου βασιλιά. Δηλαδή, όταν λέμε προσμένουμε την Ανάσταση του μαρμαρωμένου βασιλιά, τι θα προσμένουμε, να βγει από το χώμα ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ή δεν ξέρω κάποιος άλλος αυτοκατατορής? Προσμένουμε αυτό που γίνεται, ανασταίνεται η μνήμη του, που σημαίνει ότι, έτσι το ερμηνεύω εγώ, ότι η ώρα που λέγαμε πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, ίσως να μην είναι πολύ μακριά. Μάλιστα, αυτό που βάζετε στο τραπέζι το ρωμαϊκό στην παρέα μας αυτή κάνει την κουβέντα ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, γιατί ο αντίλογος θα έλεγε, μα εμείς πάμε από το κακό στο χειρότερο εδώ πέρα. Ναι. Αυτή εδώ η γενιά. Ναι. Ζούμε, ναι, δικές μας ζωφερές εποχές. Πώς μπορούμε αυτό να το, ναι, θεωρήσουμε ότι θα υπάρχει δυνατότητα μέσα στο σκοτάδι το καινούριο που ζούμε και περάσαμε και διάφορα άλλα, θα μας τα πείτε. Είναι ακριβώς αυτό που είπα στην αρχή, ότι δένει αυτή η επέτειος με την Ανάσταση του Χριστού μας. Πέστε μου, πότε ήμασταν πιο κοντά στην Ανάσταση? Όταν ο Χριστός κήρυτε και έκανε τα θαύματα και έτρεφε με 5 ψωμιά και 2 ψάρια 15.000 ανθρώπους, ή το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής? Πότε ήμασταν πιο κοντά? Τότε που είχαν χαθεί τα πάντα. Είχαν σβήσει όλες οι ελπίδες, είχαν απογοητευθεί οι πάντες. Ακόμα είπαν... και οι μαθητές. Όχι ακόμα και οι μαθητές, πρωτίστως οι μαθητές. Πρωτίστως. Δεν υπήρχε παρά μόνον ένας που περίμενε Ανάσταση. Ποιος? Μόνο η Παναγία. Μόνο η Παναγία. Μόνο η Παναγία είχε διεισδύσει στο μυστήριο του Υιού της, του πάθους του Υιού της, και αυτά τα οποία έλεγε ο Κύριος δεν τα παραπετούσε, όπως δεν έδωσαν σημασία οι μαθητές, γιατί τους τα είχε πει. Δεν είναι να πεις ότι έπρεπε να τα φανταστούν. Τους τα είχε πει ότι θα πάω, πάμε στα Ιεροσόλυμα, θα παραδοθώ στα χέρια των εχθρών μου, θα με μαστιγώσουν, θα με φτύσουν, θα με περιφρονήσουν, θα με θανατώσουν, και την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Σαν να τα έλεγε στον τοίχο. Δεν καταλάβαιναν τίποτε. Ήτανε πρώτης Πεντηκοστής, άλλες αντιλήψεις για τον Μεσσία, και γι' αυτό όταν ήρθε το τέλος πάνω στο Γολγοθά, είπαν ότι τέλειωσαν τα πάντα. Ενώ η Παναγία, που τα είχε ακούσει αυτά, διότι ακολουθούσε τον Κύριο, δεν τα παραπέταξε, αυτή τα κρατούσε. Γιατί ξέρουμε το κατεξοχήν χαρακτηριστικό της Παναγίας μας, όπως το επισημαίνουν τα Ευαγγέλια, είναι ότι η δε μήτηρα αυτού πάντα συνετήρει τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν την καρδία αυτής. Όλα αυτά που άκουγε τα κρατούσε μέσα της και τα δούλευε. Και έτσι είχε φτάσει στην επίγνωση του Υιού της και ήταν η μόνη που περίμενε Ανάσταση από όλους. Ούτε οι μυροφόρες περίμεναν Ανάσταση. Όταν πήγαν στον τάφο, δεν πήγαν για να βρουν αναστημένο τον Κύριο. Πήγαν για να λείψουν με μοίρα ένα νεκρό σώμα. Λέει, τέλειωσαν τα πάντα. Πέθανε, τέλειωσε. Κι όμως, όταν οι πάντες είπαν τέλειωσαν τα πάντα, τότε ήταν... Εκεί που κορυφώθηκε ο θάνατος λοιπόν και το απόλυτο σκοτάδι. Μπράβο. Διότι το πιο πυκνό σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή. Όταν χάνονται... Αυτό πολύ σημαντικό και νομίζω θα πρέπει να το κρατήσουν οι συνεχιάδες. Όταν σβήνουν τα αστέρια, χάνει κανείς τελείως τον προσανατολισμό του, δεν ξέρει τι. Και το ελάχιστο αυτό, τότε είναι. Έτσι και τώρα που βλέπουμε ότι από πλευράς ηγεσίας και νεότητος είναι από προσανατολισμένοι
στο μέγιστο ίσως τμήμα. Φαίνεται ότι έχουν χαθεί τα πάντα και δεν προσδοκούμε και τίποτα ανθρωπίνος. Έτσι. Άρα θεωρείται ότι συμπίπτει ακριβώς. Ακριβώς. Με την... Είμαστε στη Μεγάλη Παρασκευή. Στη Μεγάλη Παρασκευή. Άρα μάλιστα. Είναι κοντά το η Κυριακή, μάλιστα. Η Ανάσταση. Να λοιπόν και το μήνυμα που βάζετε είναι πραγματικά αναστάσιμο και η Ορθοδοξία αυτό διδάσκει τελικά. Εγώ θεωρώ το σταυραναστάσιμο. Πρωτίστως μετράω το γεγονός ότι ανασταίνεται η μνήμη. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα του μαρμαρωμένου βασιλιά. Δηλαδή, όταν λέμε όλων αυτών των πραγμάτων, για πρώτη φορά τόσο πολλά γράφονται, γίνονται, λέγονται από χωριουδάκια μέχρι μεγαλοπόλεις, εκδηλώσεις κτλ. Υπάρχει μια ανάσταση της μνήμης. Αυτή είναι η ανάσταση του μαρμαρωμένου βασιλιά. Και άρα, και δεν είναι συγκλονιστικό αυτό το αριστούργημα του Σταμάτη Σπανουδάκη, το μαρμαρωμένο με το «Φάρθης αναστραπή, θα έχει χώρα γιορτή». Πάνε συγκλονιστικό να ακούει κανείς όλο αυτό το... και μόνον αυτό το έργο που δημιούργησε ο μεγάλος μας συνθέτης, ο Σταμάτης Σπανουδάκης, είναι και αυτό έμπνευση Θεού, ακριβώς για να μας δείξει ότι βρισκόμαστε κοντά στην Ανάσταση αυτή που προσδοκούμε. Οπότε θεωρώ ότι η επέτειος αυτή που έρχεται δεν είναι για να μας θυμίσει κάτι μελαγχολικό που χάσαμε, αλλά για να αναθερμάνει την πίστη μας σε αυτό που έρχεται. Σε αυτό που έρχεται. Στο μεγάλο πράγμα που έρχεται. Και θυμάστε, το δημοτικό αυτό άσμα που λέμε, λέει «Σώπασε κυρά Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι». Συνήθως λέμε την τελευταία φράση «πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι», ενώ η δύναμη βρίσκεται στην πρώτη φράση, η οποία τι κάνει. Γι' αυτό η δημοτική μας ποίηση είναι τιτάνιο κατόρθωμα του πνεύματος. Τι κάνει ο δημοτικός ποιητής, ο ανώνυμος, δεν ξέρουμε ποιος το έφτιαξε. Παρηγορεί αυτό στην Παναγία. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι, πολύ σημαντικό. Είναι, θα λέγαμε, τρελό πράγμα. Τρελό, έτσι. Θα παρηγορεί στην Παναγία. Σώπασε, κυρά Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Παρηγορεί την παρηγορήτρα. Ναι, ακριβώς. Παρηγορεί την παρηγορήτρα, την παρηγορήτησα. Αυτή η οποία γιατί, τι δείχνει αυτό το ότι παρηγορεί την Παναγία. Δείχνει την πίστη ότι είναι τόσο σίγουρο ότι πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, που μην κλαίμε. Εδώ πράγματι βλέπουμε, κύριε Μποζοβίτη, πώς το δημοτικό τραγούδι, μιας και το αναφέρετε πραγματικά, βγάζει ψυχή. Βγάζει ψυχή και βγάζει και προφητικό λόγο. Ναι, πολύ ωραία. Και οι δύο διατυπώσεις που κάνατε, κυρία Ανδρέα, είναι καταπληκτικές. Δηλαδή, βγάζει ψυχή, έχει δύναμη. Έχει δύναμη ασύλληπτη. Όταν λίγο πριν την Επανάσταση και μετά την Επανάσταση του 1921 εμφανίστηκαν τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια στην Ευρώπη, η Ευρώπη έπαθε αυτό που λέμε σοκ. Πάθανε. Σου λέει, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπόρεσαν να το ερμηνεύσουν. Δεν το περίμεναν. Ακούσει σε κάποια ομιλία σας που είχατε αναφερθεί και στον Γκέτε και θα άξιζε τον κόπο να μας το θυμίσετε. Ο Γκέτε το 1815, δηλαδή 6 χρόνια πριν την Επανάσταση, έκανε ένα φιλολογικό σαλόνι στην Φραγκφούρτη, νομίζω. Είχα πει κάποτε αλλά νομίζω είναι στη Φραγκφούρτη που το είχε κάνει. Τότε συνήθιζαν αυτά τα φιλολογικά σαλόνια. Και είχε καλέσει και τους φιλολόγους, λογοτέχνες... Τους ανθρώπους του πνεύματος. Και ζωγράφους. Μάλιστα. Αλλά ζωγράφοι σε φιλολογικό σαλόνι πρώτη φορά πήγαιναν. Δεν είχε ξανά γίνει. Ασυνήθιστο. Ασυνήθιστο, τελείως. Και απορούσαν και οι άλλοι που είχαν πάει εκεί πέρα.
τους καλά λέει μας, δηλαδή τους ζωγράφους, γιατί τους κάλεσε. Λοιπόν, όταν ο Γκέτε ξεκίνησε και είπε τα σχετικά τους, είπε και τους ερμήνευσε, λέει, σας κάλεσα απόψε το 1815, έτσι, για να σας μιλήσω για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Ακούγεται πραγματικά συγκλονιστικό αυτό. Ναι. Λέει, ήρθαν στα χέρια μου και είδα και έχω μείνει ενεός. Να φανταστείτε, λέει, ότι αυτή, ο λαός αυτός, βάζει, ο ποιητής του λαού, βάζει, λέει, τα βουνά να μαλώνουν μεταξύ τους. Ο Όλυμπος και ο Κύσαβος τα δυο βουνά μαλώναν. Βάζει, λέει, τον κλέφτη να μιλάει με το κομμένο του κεφάλι. Του έχουν κόψει το κεφάλι και μιλάει ο κλέφτης με το κομμένο του κεφάλι. Και λέει, ας πούμε, στους συντρόφους του τι να τον, πού να το θάψουν, πώς να τον και τα λοιπά. Τι να πούν στην αραβωνιαστικά του ή τη γυναίκα του, ξέρω εγώ, στη μάνα του. Και λέει, και σας φιλάω, είπε κι άλλα, και λέει, σας φιλάω το καλύτερο για το τέλος. Φανταστείτε, λέει, ότι έχουν στα δημοτικά αυτά τραγούδια, τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τον Χάροντα να οδηγεί τις ψυχές των νεκρών στον Άδη και να τον παρακαλούν, να του λένε, κόνεψε Χάρο μου, κάνε μια βρύση, κάνε εδώ εκεί να πιούμε λίγο νερό και τα λοιπά. Και λέει, όχι, λέει, διότι στη βρύση πάνε, λέει, και γνωρίζονται τα αντρόγυνα και οι μάνες γνωρίζουν τα παιδιά τους και δεν μπορώ μετά να τους χωρίσω. Και λέει, τελειώνει, μα παρουσιάζοντας αυτή την εικόνα, λέει, τώρα, λέει, θέλω, γι' αυτό, λέει, κάλεσα εδώ τους ζωγράφους, θέλω αυτές τις εικόνες των δημοτικών τραγουδιών της Ελλάδος να μου τις ζωγραφίσετε. Καταπληκτικό. 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 Λοιπόν, η δύναμη της δημοτικής μας ποιήσεως, που είναι η ψυχή που είπατε προηγουμένως, δίνει, βγάζει ψυχή. Τόση ψυχή που παρηγορεί την Παναγία. Είναι πιο δυνατό αυτό από τα Όλυμπος και ο Κύσαβος, τα δυο βουνά μαλώνουν, και η έννοια του να παρηγορήσεις την Παναγία είναι τρομερή. Συγκλονιστικό. Είναι τρομερή. Έτσι. Αλλά εκφράζει αυτή την πίστη που το είπατε πολύ καλά, ότι είναι ταυτόχρονα προφητικό. Έτσι. Έτσι μια προφητική διάσταση. Δηλαδή ότι είναι τόσο σίγουρο. Είμαστε σίγουροι. Σίγουρο αυτό που θα έρθει. Που θα έρθει, που πια παρηγορούμε για την Παναγία. Άραστε. Και το Θεό. Και αυτό ταυτίζεται, όπως είπαμε, και με την Ανάσταση του Χριστού, η οποία ακολουθεί μετά το θάνατο. Έτσι. Και η Ανάσταση του ανθρώπου. Έτσι. Είναι όλα αυτά τα μηνύματα που έρχονται μαζί και ταιριάζουν ακριβώς έτσι όμορφα και ωραία. Που σημαίνει. Ολοκληρώστε. Όχι. Εγώ ήθελα να πάω σε ένα άλλο θέμα από αυτό. Που σημαίνει ότι όταν βρισκόμαστε σε συνθήκες θανάτου, δεν πρέπει να μελαγχολούμε και να απογοητευόμαστε, αλλά να περιμένουμε την Ανάσταση. Θα αναδούμε και τα μηνύματα, γιατί η εκπομπή μας αυτή, κύριε Βουγοίτη, όπως ξέρετε, γίνεται κυρίως με απότερο στόχο και σκοπό την αφύπνιση του ελληνισμού. Αυτογνωσία και αφύπνιση είναι τα στοιχεία τα οποία θα μας οπλίσουν πάλι με τα πνευματικά μας όπλα. Και τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εγώ είμαι στρατιωτικός και θα μπορούσα να μιλάω για πυρηνικά όπλα. Αλλά όμως πιστεύω ότι τα πνευματικά όπλα είναι αυτά που μας χρειάζονται. Όχι που μας χρειάζονται. Τα πυρηνικά όπλα δεν έχουν είναι ένα κάτι μηδαμινό μπροστά στα πνευματικά. Έτσι, ακριβώς. Δεν είναι τίποτε. Όμως, κύριε Μποζοβίτη, η ιστορία μας λέει ότι μετά την 29η Μαΐου του 1453 τούρκεψε η πόλη. Δεν τούρκεψε η πόλη. Με την έννοια ιστορικά, όπως έχει καταγραφεί. Αυτό θέλω να μας... Εγώ δίνω τα ρεθίσματα για την κουβέντα. Κι άλλος θα πει, σήμερα έχει η πόλη διπλάσιο πληθυσμό από ότι είναι μια Ελλάδα. Ναι. Η Κωνσταντινούπολη σήμερα. Και έχει... Ρωμιοί μείνανε εκεί, μια κούφτα θα μας τα πείτε. Ναι. Πώς όλα αυτά μπορούν να έρθουν τώρα στην κουβέντα μας πάνω, ναι, και να, ναι, ονειρευόμαστε ή να είμαστε και σίγουροι, ναι, στην προσμονή αυτή, ναι, πολύ ωραία, και πολύ του ωραία αναστηθέντος
Χριστού και κατ' επέκταση και αναμονή για την, και η προσμονή για τον μαρμαρωμένο βασιλιά. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, είπα, δεν τουρκεψε η πόλη. Η Κωνσταντινούπολη σήμερα έχει πληθυσμό, κανείς δεν ξέρει πόσο πληθυσμό έχει. Δηλαδή, 18 εκατομμύρια ακριβώς καταγεγραμμένο προετών, ίσως, και άλλα 5-6-7 στο πουθενά. Δηλαδή είναι γύρω-γύρω, είναι μια θάλασσα, 20-23, 24, 25 εκατομμύρια, ποιος ξέρει πόσα είναι, αλλά ας πάρουμε ένα 18-20, το ίδιο κάνει, είναι. Δεν έχει σημασία, από ένα σημείο και μετά, πράγματι. 2-3-4-5 παραπάνω. Μιλάμε για δύο Ελλάδες πάνω κάτω. Είναι δύο Ελλάδες, πραγματικά είναι δύο Ελλάδες, διότι αν πάρουμε τον αριθμό των, που θρυλείται ότι αυτός είναι ίσως ο ακριβής των 23-25 εκατομμυρίων, είναι πάνω από δύο Ελλάδες, Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, και μέσα στην Κωνσταντινούπολη πόσοι Έλληνες έχουν μείνει μετά το 55-59 που έγινε η τραγική εκείνη καταστροφή των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη και αναγκάστηκαν και έφυγαν όλοι, πόσοι έχουν μείνει τώρα? Μια κούφτα. Χίλιοι και κάτι, χίλιοι παρά, δεν ξέρω. Είναι, μιλάμε τώρα δεν είναι, σε αριθμό που είναι, ντρέπεται κανείς και να τον πει. Και οι περισσότεροι ηλικιωμένοι. Άρα φτάνουμε ξανά στο σημείο που λέγαμε πριν ότι σβήνει τα πάντα. Είναι αυτό που είπα πάλι, ότι όταν σβήνουν όλα τα αστέρια, τότε είμαστε κοντά στην αυγή. Δείτε όμως ότι αυτή η κατάσταση που είπα εγώ, μία φράση που μπορεί να φάνηκε υπερβολική ή ενδεχομένως και λογοπαίγνιο, δεν είναι ούτε υπερβολική ούτε λογοπαίγνιο. Δηλαδή που είπα ότι η πόλη δεν τούρκεψε. Ενώ πνίγεται από Τουρκία, δεν τούρκεψε. Ας το εξηγήσετε αυτό, γιατί πολύ θα λένε... Είναι πολύ απλό, νομίζω, και ο καθένας το καταλαβαίνει. Πρώτον, διότι υπάρχει η Αγία Σοφιά. Μάλιστα. Η Αγία Σοφιά. Ένα τόσο δυνατό σύμβολο. Η Αγία Σοφιά είναι θαύμα. Σήμερα είναι το αντικείμενο μελέτης παγκοσμίως ως φαινόμενο αντοχής στην κατεξοχήν σεισμική περιοχή της Ευρασίας. Πραγματικά. Συναντώνται οι τεκτονικές πλάκες. Μία έπρεπε να έχει. Και σεισμογενείς περιοχές. Ναι. Έπρεπε να έχει σαρωθεί δεκάδες φορές και δεν παθαίνει τίποτε. Μελετούν την κατασκευή της τα πάντα. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον μπροστά στην ίδια την έννοια που έχει προσλάβει η Αγία Σοφιά, που είναι η Αγία Σοφιά σήμερα συντηρεί την Τουρκία. Από εκεί συντηρείται η Τουρκία και έχει πάρει και η οικονομία της τα πάνω. Από την Αγία Σοφιά και από τα άλλα. Αλλά η Αγία Σοφιά είναι αυτό που παγκοσμίω. Είναι το σήμα κατά τεθέν και της πόλης. Ναι. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη διάρκεια των αιώνων ποτέ δεν ήταν κλεισμένο σε τόσο μικρό χώρο όσο είναι σήμερα. Σε ένα τόσο για ένα τετράγωνο, πόσο είναι? Είναι ένα τετράγωνο. Περίπου. Εκεί κλεισμένο, ασφυκτικά. Και όμως, ποτέ άλλοτε δεν είχε τόση ακτινοβολία και δύναμη παγκοσμίως όσοι έχει σήμερα. Παρά τις προσπάθειες. Άλλο, οι προσπάθειες, κρατήστε το αυτό λίγο, να το πω στη συνέχεια. Να πω πρώτα, θυμηθείτε να το πούμε. Λοιπόν, ποτέ δεν είχε τόση ακτινοβολία. Και πραγματικά λέει κανείς πώς. Ένας θεσμός, μια σύνοδος που έχει πίμνιο 1000 ανθρώπων, ας το πούμε έτσι, να έχει ακτινοβολία σε όλο τον κόσμο. Δύναμη επιβολής. Είναι απίστευτο. Βέβαια, με ορισμένες κινήσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου μπορεί να μην συμφωνούμε. Κι εγώ έχω σε πάρα πολλές
Δεν μιλάω, κρίνω τον θεσμό. Το θεσμό. Όχι το αν γίναν ένα, δύο, τρία λάθη από έναν Α ή Β οικουμενικό πατριάρχη. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ο θεσμός έχει παγκόσμια, χωρίς να έχει γίνει παπισμός, που είναι επίσης πολύ μεγάλο γεγονός. Διότι και ο παπισμός έχει παγκόσμια αυτή, αλλά είναι δικτατορία. Εδώ η επιβολή είναι πνευματική, είναι θαύμα, απίστευτο σήμερα να έχει τέτοια ακτινοβολία το Οικουμενικό Πατριαρχείο τη στιγμή που έχει σβήσει από πλευράς ποιμνίου. Μέχρι το 1955 είχε ποιμνίο, είχε 100, 200, 300 χιλιάδες Έλληνες η Κωνσταντινούπολη. Είχε ποιμνίο, είχε μια δύναμη. Ήταν σημαντική πραγματικά η κοινότητα ελληνική. Ναι. Τώρα δεν έχει. Έχει χίλιους ανθρώπους. Αλλά πού είναι η δύναμη, από πού αντλεί τη δύναμη? Αυτή είναι η δύναμη του πνεύματος. Αυτή είναι η δύναμη της Αναστάσεως. Που είναι κανείς στον τάφο και βγαίνει αυτό το φως και η δύναμη και η πνευματική, έτσι, το πνευματικό κύρος και η εξουσία. Πνευματική εξουσία, όχι δικτατορία τύπου παπισμού. Λοιπόν, το δεύτερο είναι αυτό και υπάρχει και ένα τρίτο. Το τρίτο είναι οι ίδιοι οι Τούρκοι. Έχω κάπου, νομίζω, εδώ, έχω ένα... Νομίζω, επειδή αυτό θα έχει σημασία να το τονίσουμε και να το αναπτύξουμε, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον που λέτε, ναι, θα προτιμήσουμε να κάνουμε τώρα το διάλειμμα. Α, έχουμε διάλειμμα. Να κάνουμε το διάλειμμα για τις διαφημιστικές ανάγκες. Βέβαια, πρέπει να ζήσει ο σταθμός μας. Έτσι. Λοιπόν, άρα, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Προσμένοντας την Ανάσταση του Μαρμαρωμένου Βασιλιά είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα με τον εκλεκτό μας καλεσμένο, τον διακεκριμένο θεολόγο και συγγραφέα, τον κύριο Σταύρο Μποζοβίτη, με τον οποίο κάνουμε μια ιδιαίτερη κουβέντα με μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη, θα λέγαμε, ιδιαίτερη χαρά, γιατί έχει τον τρόπο και με τον γλαφυρό τρόπο, αλλά και τον τρόπο τον αντισυμβατικό, να δίνει μια άλλη διάσταση, να αναδεικνύει πτυχές που βγαίνουν και μέσα από το σκοτάδι και δίνουν ελπίδα. Αυτές τις σταυραναστάσιμες που μας βγάζετε, πραγματικά και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και αυτό το θέμα να το δούμε από τη διάστασή του, τις μέρες που γιορτάζουμε την επέτειο αυτού του γεγονότος, της άλωσης της πόλης λοιπόν. Είχαμε μείνει στο τρίτο στοιχείο που αναφερθήκατε. Ναι, που είπα ότι είναι οι ίδιοι οι Τούρκοι που δείχνουν ότι δεν έχει εκτουρκιστεί η πόλη. Ακριβώς. Εκεί ήταν και όλη η κουβέντα, έλεγα, κατά πόσο έχει εκτουρκιστεί η πόλη, ναι, ή όχι. Είναι και το πιο πιστικό, διότι προέρχεται από τους ίδιους. Μάλιστα. Άλλο να λέμε εμείς το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει παγκόσμια έγκλη, ναι, και δύναμη και ακτινοβολία, η Αγία Σοφιά κτλ. Και άλλο να έρχονται οι Τούρκοι να βεβαιώνουν αυτό το πράγμα. Και θα σας πω δύο πράγματα, δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι... Εννοείται πρόσφατα, φαντάζομαι, γεγονότα. Το ένα έγινε πρόπερση. Σχετικά πρόσφατα, δηλαδή στις, ναι, ημέρες μας. Ναι, ημερώμαστε, όλο, πρόπερση. Νομίζω είναι πρόπερση. Έχει σημασία αυτό, γιατί, ναι, επιβεβαιώνει ακριβώς, ναι, και των ημερών τα σημεία και των καιρών. Πήγε τέτοια περίπου εποχή, Ιούνιο, δεν είμαι βέβαιος, κάπου εκεί, πήγε να κλείσει μια ελληνική εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης. Η Απογευματινή. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με την Απογευματινή, την Αθηναϊκή εφημερίδα, η οποία επί πολλές δεκαετίες εξεδίδεται στην Κωνσταντινούπολη
η εφημερίδα αυτή. Και πήγε να κλείσει, διότι δεν υπάρχουν πια Έλληνες να τη διαβάσουν. Ποιος την αγοράζει. Έτσι. Τα οικονομικά δεν βγαίνανε. Και ο εκδότης της έβγαλε μια ανακοίνωση ότι λυπόμαστε, πληροφορούμε τους αγαπητούς μας φίλους. Απομείνατε σαν αναγνώστες. Ναι, ότι δεν τα βγάζουμε πέρα και η εφημερίδα θα κλείσει. Ναι. Την επόμενη μέρα είχε δημιουργηθεί ειδική σελίδα στο Facebook από Τούρκους και γράφτηκαν αμέσως 7.500 μέλη για να στηρίξουν. Συνδρομητές, λοιπόν. Και 7.500 μέλη στο Facebook για να στηρίξουν. Έτσι. Την εφημερίδα, και περίπου 500 από αυτούς, 400-500, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, γράφτηκαν συνδρομητές χωρίς να ξέρουν ελληνικά. Η εφημερίδα εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα. Γράφτηκαν συνδρομητές μόνο και μόνο για να μην κλείσει η εφημερίδα απογευματινή, η ελληνική εφημερίδα. Συγκλονιστικό. Και για πρώτη φορά, ναι, ο εκδότης δημοσίευσε μετά, όταν έγινε αυτή η κίνηση και συνέχισε την έκδοσή της η εφημερίδα, για πρώτη φορά στην πρώτη σελίδα έγραψε ένα άρθρο στην τουρκική γλώσσα για τους Τούρκους φίλους μας που δεν μας άφησαν να κλείσουν. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο. Απίστευτο. Είναι απίστευτο. Και ρώτησαν κάποιους από αυτούς, λέει, γιατί το κάνετε. Λέει, διότι η Κωνσταντινούπολη χωρίς τους Έλληνες δεν είναι τίποτε. Οι Έλληνες είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της πόλεως. Σε αυτούς ανήκει η πόλη. Χωρίς αυτούς πρέπει οπωσδήποτε να κρατηθεί ο Ελληνισμός στην πόλη. Δηλαδή είναι από μέσα εκεί. Και το δεύτερο, σας διαβάσω, το έχω εδώ, το έχω μαζί μου. Είναι ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε το 2009 στην πολύ μεγάλη τουρκική εφημερίδα, τη Σαμπάχ. Και το δημοσίευσε ένας από τους μεγαλύτερους Τούρκους δημοσιογράφους, ο Engin Ardiç. Και γράφει. Αυτό το δημοσίευσε με αφορμή τις εκδηλώσεις που γίνονται στην Κωνσταντινούπολη στις 29 Μαΐου για το πάρσιμο της πόλης. Κάνουν φανφάρες και εντυπωσιακές αυτές. Φολκλωρικά κυρίως. Ναι, αναπαραστάσεις και τέτοια οι Τούρκοι. Και γράφει λοιπόν ο Engin Ardiç το 2009 στην εφημερίδα Σαμπάχ. Τούρκοι συμπατριώτες, σταματήστε πια τις φανφάρες και τις γιορτές για την άλωση. Αρκετή βία έχουμε δώσει στην Ανατολή με τις πράξεις μας. Παραλείπω να μην διαβάσω όλα όσα γράφει, να μην μας πάρει πολύ χρόνο. Δεν θα μας άρεσε, λέει, αν κάναν και αντίστοιχες εκδηλώσεις οι Έλληνες και έμπαιναν εδώ μέσα και τα λοιπά. Τότε γιατί το κάνετε εσείς αυτό κάθε χρόνο? Πέρασαν 556 χρόνια και γιορτάζετε την άλωση σαν να ήταν χθες. Γιατί κάθε χρόνο τέτοια εποχή με αυτές τις γιορτές που κάνετε διακηρύσετε σε όλο τον κόσμο ότι αυτά τα μέρη δεν ήταν δικά μας. Ήρθαμε εκ των υστέρων και τα πήραμε με τη βία. Καταπληκτικό. Για ποιο λόγο άραγε φέρνετε στη μνήμη μια υπόθεση 6 αιώνων? Μήπως στο υποσυνείδητό σας υπάρχει ο φόβος ότι η πόλη κάποια μέρα θα δοθεί πίσω? Είναι συγκλονιστικός ο λόγος του. Και συνεχίζει. Μην φοβάστε, δεν υπάρχει αυτό που λένε μερικοί ηλίθιοι της Εργένεκον περί όρων του 1919. Μην φοβάστε, τα 9 εκατομμύρια Ελλήνων δεν μπορούν να πάρουν την πόλη των 12 εκατομμυρίων. Πήρε τέτοιο αριθμό τότε, αλλά είπα δεν είναι ο πραγματικός αριθμός, δεν είναι αυτός. Και αν ακόμα την πάρουν, δεν μπορούν να την κατοικήσουν. Και οι δικοί μας που γιορτάζουν την άλωση είναι μια χούφτα φανατική μόνο που η φωνή τους ακούγεται δύσκολα. Και συνεχίζει. Ρε εσείς, αν μας πούνε ότι λαιλατούσαμε την πόλη 3 μέρες και 3 νύχτες συνεχώς, τι θα απαντήσουμε?
θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή θα αφήσουμε το θέμα στους ιστορικούς? Αντί να περηφανευόμαστε με τις πόλεις που κατακτήσαμε, ας περηφανευτούμε με αυτές που ιδρύσαμε, αν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν. Όλη η Ανατολή είναι περιοχή με την βία κατακτημένη. Νομίζω ένας Τούρκος τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Ακριβώς αυτό το συγκλονιστικός ο λόγος του, πολύ κοφτερός. Πολύ κοφτερός. Αλλά αποτυπώνει ακριβώς την ιστορική αλήθεια. Την αλήθεια ακριβώς, πράγματι, όπως το είπες. Υπάρχει αυτή η συνείδηση ότι δεν μας ανήκει και κάποια μέρα θα γυρίσει πίσω. Γι' αυτό και φοβούνται 1000 Έλληνες. Το καταλαβαίνετε. Τα 12, 15, 18, 20, 25, πόσα είναι οι εκατομμύρια. Στην πόλη μόνο, δεν λέω ολόκληρη Τουρκία. Φοβούνται τους 1000 Έλληνες. Διότι πράγματι αυτοί είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της πόλης. Λέω λοιπόν ότι αυτά τα τρία στοιχεία που ανέφερα, η Αγία Σοφιά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η τουρκική συνείδηση, έτσι όπως αποτυπώνεται στα δύο περιστατικά που ανέφερα, που δεν είναι τα μόνα, δείχνει ότι η πόλη δεν έχει εκτουρκιστεί, παραμένει ελληνική. Επομένως το ερώτημα, εάλλο η πόλη? Όχι. Α, λέμε, πάμε αλλού. Ναι. Τώρα έρχεται αυτό το ερώτημα. Ναι, εάλλο η πόλη. Αυτό το εξέφρασε τέλεια ο Νικηφόρος Βρετάκος στο ποίημά του εκείνο, το πολύ σπουδαίο ποίημα. Να μας το διαβάσετε. Ναι, να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη. Και γράφει μεταξύ των άλλων. Φρασούλες θα διαβάσω. Στην Ελλάδα μιλάει. Το όνομα Ελλάδα δεν είναι λέξη αλλά λόγος. Και λέει, απαρχής του καιρού νόμισμά σου το αίμα σου. Το νόμισμα της Ελλάδος δεν είναι ούτε η δραχμή ούτε το ευρώ. Είναι το αίμα των παιδιών της. Με αυτό το νόμισμα, με αυτό εξαγόραζες όργος όργος κάθε τόσο το χώμα που ήταν δικό σου. Με το αίμα εξαγόραζες το δικό σου χώμα που το κατακτούσαν οι εχθροί. Πλήρωνες αίμα και έπαιρνες το δικό σου χώμα. Φοβερές έννοιες. Πολύ δυνατή. Είναι δυνατή, πραγματικά, ναι, συγκλονιστικός ο λόγος. Και λέει ότι οι τύρανοι έσερναν στο κριτήριο τα παιδιά σου. Τους παζάρευαν την ψυχή, αλλά δεν την πουλούσανε. Και σηκώνανε τα μαστίγια τους, τη βλέπαν πως ήταν το πνεύμα τους απαράδοτο. Ο καθένας τους είχε και από ένα μικρό μεσολόγγι στο στήθος του. Τρομερός. Αν χτυπούσεν η σάλπιγγα, σαλευόνταν η γης και σηκώνονταν όρθιοι οι μάρτυρες. Και σηκώνονταν όρθιοι, δεν θα βρίσκανε τόπο να σταθούν οι μάρτυρες, τόσο πολύ είναι. Δεν θα φτάναν τα δέντρα σου να κουμπίσουν τις πλάτες. Και τελειώνει με τις φράσεις αυτές. Ούκε άλλο η ρίζα, ούκε άλλο το φως. Εν υπάρχει στο φως η ψυχή σου, στη ρίζα το σώμα σου. Ούκε άλλο η βασιλεύουσα ψυχή των Ελλήνων. Η βασιλεύουσα ψυχή των Ελλήνων. Νικηφόρος Βρετάκος. Ούκε άλλο η βασιλεύουσα ψυχή των Ελλήνων. Νομίζω ότι και η πίεση που είναι διαχρονική και πάντα επίκαιρη έχει να πει και αυτή πολλά. Έτσι. Και καλό θα είναι και οι τηλεθεατές μας μέσα από αυτά τα ακούσματα, γιατί μας αρέσει και στην εκπομπή αυτή, να προβάλλουμε την ποίηση μέσα από τα μηνύματα που επιβεβαιώνει στην κουβέντα που κάνουμε. Η Ελλάδα, αν δεν παρήγαγε αεροπλάνα και βαπόρια, υποβρύχια, βαπόρια έχει, είναι πρώτη δύναμη στον κόσμο, αλλά η ποίηση είναι η κορυφαία. Με δύο νομπελίστες ποιητές σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ο Ελίτης, τιτάνια δημιουργία, το άξιο νεστή. Και αυτά, και ο Νικηφόρος Βρετάκος, επίσης μεγάλη μορφή της ποιήσεώς μας, η δημοτική μας ποιήση, ο Σολωμός και οι άλλοι, μια σειρά
πραγματικά εκπληκτική, έτσι που δείχνει αυτή τη δύναμη της ψυχής, ούτε άλλο η βασιλεύουσα ψυχή. Ούτε άλλο η βασιλεύουσα ψυχή. Ψυχή των Ελλήνων. Των Ελλήνων. Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι βρισκόμαστε σε καιρούς κοσμογονικούς που θα μας εκπλήξουν τα επόμενα χρόνια. Και είναι καθαρή τύφλωση να εστιάζουμε το βλέμμα μας στα χρήματα που χάσαμε. Που παίρναμε πολλά και τώρα παίρνουμε λίγα. Ίσως και κάποιοι θέλουν να μας έχουν εγκλωβισμένους και μίζερους στην ακτίνα της τσέπης μας μέχρι εκεί. Αυτοί είναι οι πιο μεγάλοι ευεργέτες μας. Μεγαλύτεροι από τους μεγάλους ευεργέτες τους. Μας κάνουν καλό χωρίς να το θέλουν και χωρίς να το ξέρουν. Το λέει, διάβαζα αυτές τις μέρες ένα κείμενο του Γιάννη Τσαρούχη, μεγάλου μας ζωγράφου, Γιάννη Τσαρούχη. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέει, που δεν είχε, γιατί έχει πεθάνει από χρόνια ο Τσαρούχης, δεν είχε υπόψη του τη σημερινή κατάσταση. Έτσι. Λέει, ο Έλληνας μεγαλούργησε μόνο στις περιόδους εκείνες που πεινούσε, που είχε πείνα. Τότε έβγαλε τη δύναμη του πνεύματος, της ψυχής. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι η σημερινή λεγόμενη κρίση, έχω πει άλλη φορά ότι... Το έχετε καταθέσει και πραγματικά μου έχει μείνει και εμένα και με έχει σημαδέψει και με έχει βοηθήσει. Είχατε πει ότι η κρίση ήταν όταν νομίζαμε ότι είμαστε καλά. Ναι, τότε που είχαμε λεφτά. Τώρα που συνειδητοποιήσαμε το πρόβλημα ως ασθενείς, τώρα έχουμε βγει από την κρίση. Είμαστε στη διαδικασία της αποθεραπείας. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω πως αυτή η λεγόμενη κρίση, που ουσιαστικά δεν είναι κρίση, έχει τα προβλήματά της, θα βγάλει κάτι μεγάλο. Θα βγάλει κάτι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό μας βάζει μέσα εκεί ο Θεός. Διότι έχουμε αυτούς τους θησαυρούς, αυτή τη δύναμη του πνεύματος, την ψυχή που δεν έχει αλωθεί. Δεν έχει αλωθεί. Ακόμη και σήμερα που βλέπετε την κατάσταση που επικρατεί στον τόπο, διεφθαρμένη πολιτική ηγεσία, διεφθαρμένη όλη η τομή, η κρατική τομή, διεφθαρμένη εδώ. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, ιδίως όσον αφορά την πολιτική ηγεσία. Αυτό είναι φοβερό, διότι η νομοθεσία που έχει γίνει είναι φρικιαστική. Έχει καταπατηθεί και το Σύνταγμα το ίδιο. Ναι. Λοιπόν, πέραν αυτόν όμως. Πέρα από αυτά, υπάρχει ψυχή. Θα τη βρείτε σε κάθε χωριό, σε κάθε τόπο, σε κάθε τρόπο. Δυνάμεις πρωτόγνωρες από μέσα. Τρομερές. Η ψυχή δεν έχει πεθάνει και δεν πεθαίνει. Αυτό που λέμε και η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Δεν πεθαίνει, διότι δεν πεθαίνει η ψυχή των Ελλήνων. Διότι η ψυχή των Ελλήνων ποια είναι? Η ψυχή των Ελλήνων είναι η Ορθοδοξία. Είναι η πίστη της, η αλήθεια του Ευαγγελίου. Αφού ο Θεός ευδόκησε σε αυτόν τον τόπο να του δώσει αυτό το πράγμα στην ελληνική γλώσσα, το Ευαγγέλιο, στην ελληνική γλώσσα, τη βασίλισσα των γλωσσών. Αυτό είναι απίστευτο, είναι απίστευτο, η δύναμη όλη. Ξέρετε τι, λίγο πριν το Πάσχα είχα μια συγκέντρωση και όταν τέλειωσε, στο θέμα που είχε αναπτυχθεί, είχα πει αυτή τη φράση, ότι ξέρω πως ήρθε το θέμα στη γλώσσα, και είπα ότι η ελληνική γλώσσα είναι η βασίλισσα όλων των γλωσσών. Και είπα ότι όλες οι γλώσσες του κόσμου είναι άξιες κάθε τιμής και σεβασμού και εκτιμήσεως, και κάθε μια έχει τη χάρη της. Διότι, ας πούμε, αν πας σε ένα δάσος, δεν ακούς μόνο ένα πουλί, ακούς όλα τα πουλιά του δάσους να κελαϊδούν, και έτσι δημιουργείται η αρμονία. Και είπα και ως παράδειγμα το εξής, ότι κάποτε ήμουνα στο μοναστήρι στην Κόνιτσα, του Στομίου, εκεί που είχε πρωτοπάει ο πατήρ Παΐσιος. Πατήρ Παΐσιος. Ναι. Εγώ από εκεί είμαι και εγώ, η καταγωγή μου, και πολύ συχνά πηγαίνω σε αυτό το μοναστήρι, και είχα ξεκινήσει νύχτα πρωί και να ανεβώ ψηλά στις κορφές της Τύμφης. Είναι το έκτο σε ύψος βουνό της Ελλάδος η Τύμφη. Και όπως ανέβαινα, περνούσα ένα πυκνό δάσος, πολύ ανηφορικός ο δρόμος, σκοτεινά ακόμη, έτσι πρωί μόλις είχε αρχίσει αλλά κοίτανε. Και ακούω έναν ξυλοκόπο να χτυπάει
να κόβει δέντρα μέσα στο δάσος. Ωραία, λέω, νύχτα, ποιος σηκώθηκε και ήρθε από την Κόνιτσα εδώ πέρα και έφτασε εδώ πέρα μέσα στη νύχτα. Και προχωρούσα προς τα εκεί να δω, πλησίασα κάπως εκεί και τελικά τι ανακαλύπτω. Ήταν ένας δριοκολάπτης που χτύπαγε με το ράμφος του τον κορμό του πεύκου και ακουγόταν σαν να το χτυπήσει. Σαν ξυλοκόπος. Κάθισα μαγεμένος να ακούω αυτό το χτύπημα. Ήταν εξαίσιο. Λέω λοιπόν ότι όλα τα πουλιά έχουν τη χάρη τους, έτσι, όπως και όλες οι γλώσσες. Αλλά όπως και να το κάνεις, το αηδόνι είναι αηδόνι. Είναι η κορυφή. Έτσι. Αυτή είναι η ελληνική γλώσσα. Έλεγα λοιπόν τότε, είχα πει αυτή τη φράση, ότι η ελληνική γλώσσα είναι η βασίλισσα όλων των γλωσσών. Και στο τέλος μου πλησιάζει ένας και μου λέει, έχω κάποια θέματα, είπαμε εκεί διάφορα. Και μια στιγμή μου λέει, ξέρεις, έχω κάνει στο εξωτερικό. Α, λέει, εδώ και χρόνια, στη Γερμανία, για τη δουλειά μου βέβαια. Και είχα γνωρίσει, μου λέει, έναν σπουδαίο επιστήμονα. Δεν ήταν Γερμανός, δεν θυμάμαι τώρα, μου λέει, από ευρωπαϊκό πάντως κράτος καταγόμενο, ο οποίος καταλάβαινα ότι με αντιπαθεί. Του λέω, δεν φαντάζομαι. Όχι, λέει, μου το είπε καθαρά, σε μισώ. Με μισείς. Ως άνθρωπος μου είσαι συμπαθής, αλλά είσαι Έλληνας. Και μισώ όλους τους Έλληνες για τη γλώσσα τους, διότι αυτή συνετέλεσε στη διάδοση του χριστιανισμού. Μάλιστα. Φοβερή. Μία παραδοχή. Φοβερή. Δηλαδή, αυτή τη γλώσσα πήρε ο Θεός, τη βασίλισσα των γλωσσών, για να διαδώσει το μήνυμα. Λοιπόν, αυτός ο τόπος είναι δεμένος, η ψυχή του είναι δεμένη με το Ευαγγέλιο, με την αλήθεια της Ορθοδοξίας που θεολόγησαν οι πατέρες Εκκλησίας. Δεν γίνεται να σκλαβωθεί αυτή η ψυχή. Δεν γίνεται. Ακόμη και αν εξοντώσεις όλους τους Έλληνες, τα πνεύματα θα κυκλοφορούν γύρω. Είναι ζωντανοί, μας κρατάνε οι νεκροί. Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς που λέγαμε. Και είναι ακριβώς αυτή η αλήθεια, ότι θα πραγματοποιηθεί και αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι, και επομένως οι οποιασδήποτε εκδηλώσεις κάνουμε τώρα την 29η Μαΐου δεν έχουν την έννοια ενός μνημοσύνου για κάτι που χάθηκε, αλλά την ανάσταση της μνήμης για αυτό που έρχεται. Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα είναι και το καλύτερος επίλογος για να κλείσουμε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω και τα λόγια του άρθρου πάνω στο θέμα αυτό που ως επίλογος χρησιμοποίησατε επίσης. Και μου άρεσε πολύ αυτό που το αναφέρατε ήδη, δικαιολογώντας το ότι η Αυγή έρχεται... Ναι. Μετά το πιο πυκνό, ναι, το πιο πυκνό σκοτάδι είναι, μετά την, είναι και λέτε, λίγο πριν την Αυγή. Τότε που σβήνουν όλα τα άστρα και χάνεται το χλωμό φως του μισού φεγγαριού. Ναι. Και άρα και τούτη την ώρα που σβήσαν τα χλωμά φώτα του κόσμου, τούτη την ώρα που οι ανθρώπινες ελπίδες μας έγιναν σκόνη και κουρνιαχτός, τούτη την ώρα προσμένουμε να ροδίσει η Αυγή, να ανατύλει ο ήλιος. Τούτη η ώρα είναι η ώρα του Θεού και προσδοκούμε τη μεγάλη αλλαγή. Να λάμψει το φως της μεγάλης εκκλησιάς σ' όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης. Και ολοκληρώνεται. Και μακάρι όσοι τη σκοτεινή ώρα της μεγάλης αναμονής μείνουν πιστοί και αλήγιστοι προσμένοντας την Ανάσταση του παρμαρωμένου βασιλιά. Αυτό είναι. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Χριστός Ανέστη και πάλι, και προσμένοντας την Ανάσταση του μαρμαρωμένου βασιλιά, καλή Ανάσταση και του γένους μας και του βασιλιά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.